Εγώ, κυρία Σταματιάδου, σας εκτιμώ και σας σέβομαι. Τα ναρκωτικά δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε αρώματα. Τα ναρκωτικά είναι μάστιγα. Είμαι κατά, απόλυτα και ρητά στην αποποινικοποίηση των ναρκωτικών. Είτε ελαφρών, είτε σκληρών. Όποιος θέλει, κύριε, αυτοί που είστε της ελευθέρας, μπορεί να βάλετε στο μπαλκονάκι σας τη γλαστρούλα σας, ή να πάρετε τη δοσούλα σας, να μας τουλιάσετε και να μας τελειώσετε. Αυτά που λέει είναι απαράδεκτα. Ποια είναι απαράδεκτα. Αυτά που λέτε είναι απαράδεκτα. Δεν είναι απαράδεκτα. Και δυστυχώς είστε και γιατρός. Δυστυχώς είστε και γιατρός. Αλλή μονό σας. Σ' όποιον αρέσει. Πάρτε την δόση να χαλαρώσετε. Οι έχουν ακουστεί πάρα πολλά απαράδεκτα για να εξίσταστε. Τη δόση σας. Γιατί δεν είπε άλλα πράγματα η κυρία. Μα είπε για εσάς. Σε όποιον δεν αρέσει τη δόση του να πάρει. Στον παραλογισμό βρίσκεται. Ακούστε τι λέω. Αφιερώντας σε εσάς. Αυτό λέει. Έχω άποψη και τη λέω. Όχι στα ναρκωτικά. Κρύα άποψη και γιατρός. Όχι στα ναρκωτικά. Όρος ναρκωτικό, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πω δύο πραγματάκια ουσιαστικά. Προτάθηκε από τον Γαλινό και περιγράφει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν, νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια των αισθήσεων, δηλαδή παράλυση. Για θέλω να τα πω παρακάτω. Γιατί συζητάμε για το νομοσχέδιο και για τα ναρκωτικά. Γι' αυτό συζητάμε. Και επειδή θεωρώ ότι αμφιβάλλω το νομοσχέδιο, αμφιβάλλω το νομοσχέδιο. Θα φτάσει ακόμα και αυτό το άτομο και δισταχτικό νομοσχέδιο στη μέχρι τέλους και δεν ξέρω αν θα εισαχθεί και πώς θα εισαχθεί. Γιατί, αφήστε με να πω. Αφήστε με να πω. Το τολμηρό πότε θα ήταν. Αφήστε με κύριε Τζουραμάνι. Έχει διαβάσει κύριε Τζουραμάνι. Παρακαλώ πολύ, έχετε την καλοσύνη. Σας παρακαλώ πολύ. Μα το είπα, δεν χρειάζεται. Εντάξει, λοιπόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τι έχει γίνει σήμερα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ποια πολιτική ακολουθήθηκε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ακολουθήθηκε μία κατασταλτική και τιμωρητική πολιτική.